Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μάχες στη λωρίδα της Γάζας, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου την απώλεια 12 στρατιωτών του, οι οποίοι έπεσαν νεκροί μετά από επιθέσεις που δέχτηκαν από τα μέλη της Χαμάς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ωστόσο πως από την έναρξη του πολέμου έχει ήδη πλήξει 11.000 στόχους τρομοκρατών της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Χαμάς γνωστοποίησε πως 7 από τους ομήρους, 3 εκ των οποίων με ξένα διαβατήρια, έχασαν τη ζωή τους από τον χθεσινό βραδινό βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια. Το πρώτο επίσημο τετ-α-τετ είχαν στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Κασελάκη για τις θέσεις της χώρας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για τις συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τις προοπτικές μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ευχήθηκε καλή αρχή, ενώ οι δύο πολιτικοί μπροστά στις κάμερες μίλησαν για τα δικαιώματα ψήφου των αποδήμων. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, καλημέρα. Πώς είστε? Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εφαρμοστήκατε στους καινούριους φόρους? Στη Βουλή όχι ακόμα, αλλά μία μέρα εύχομαι πλήρως. Αλλά στο κομματικό περιβάλλον σίγουρα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε ευθύνη να φέρουμε τους απόδημους πίσω. Είναι εθνική ευθύνη, είναι εθνικό στοίχημα. Οι απόδημοι να μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα τους σε μια χώρα με ισονομία και ισοπολιτεία. Έχουμε κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο, το οποίο δίνει πια τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της πατρίδας μας και κατοικούν στο εξωτερικό, να ψηφίσουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον έχουμε ένα εθνικό χρέος όλα τα κόμματα να κινητοποιήσουμε. Κόντρα πολιτικών αρχηγών στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για νέο πλαίσιο αξιοκρατίας και να ανακοινώνει πως οι αμοιβές διοικητών νοσοκομείων και οργανισμών εθνικής εμβέλειας εξισώνονται με αυτές του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στόχος πλέον του δημοσίου θα είναι να εξυπηρετείται ο πολίτης, με την ιεραρχία να καθορίζεται από τις ικανότητες και την εμπειρία, πάντα σε σχέση με τον τομέα. Σωκράτης Φάμελος και Νίκος Ανδρουλάκης μιλούν για ρυθμίσεις που κινούνται με βάση τα κομματικά συμφέροντα, ενώ επίθεση εξαπέλυσαν για τις υποκλοπές, τη στάση της χώρας στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής και την ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό να υπερασπίζεται στη δευτερολογία του τα κυβερνητικά πεπραγμένα για αυτά τα θέματα. Γκρουπ αποτελούμενο από 21 Ιταλούς, μέλη νεοφασιστικού φορέα στη γειτονική χώρα, μπλόκαρε η ελληνική αστυνομία και δεν τους επέτρεψε την είσοδο στη χώρα. Είχε προηγηθεί σήμα από τις αντίστοιχες ιταλικές αρχές ότι έρχονται στη χώρα μας για να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση σήμερα στο Νέο Ηράκλειο, στο σημείο που δολοφονήθηκε πριν από 10 χρόνια δύο μέλη της Χρυσής Αυγής. Είχε προηγηθεί συνεργασία της Ιταλικής με την ελληνική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ οι 21 συλληφθέντες θα επέστρεφαν στη χώρα τους αύριο το πρωί με εισιτήρια που είχαν ήδη στη διάθεσή τους. Οι ελληνικές αρχές τους απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, λέγοντας ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.